θεματική ενότητα ΔΕΟ 11, τρίτη γραπτή εργασία για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Βρισκόμαστε στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Πάμε στο παρόν ηχογραφημένο βιντεομάθημα να δώσουμε μια ενδεικτική, μια προτινόμενη επίλυση για το δεύτερο θέμα. Το οποίο δεύτερο θέμα έχει δύο υποερωτήματα. Έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με το κομμάτι των αμοιβών. Έχουμε μια έρευνα του 2018, η οποία έγινε από την Randstad στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 763 εργαζομένων άνω των 18 ετών, ανέδειξε τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποφασίζουν να μείνουν ή να αποχωρήσουν από την εργασία τους. Η έρευνα ανέδειξε ότι εκτός από τη χρηματική αμοιβή, μια σειρά από αιτίες, όπως μεταξύ άλλων η σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση, η ισορροπημένη σχέση εργασίας προσωπικής ζωής, η ευελιξία, οι προοπτικές εξέλιξεις και το εργασιακό κλίμα επηρεάζουν την απόβαση παραμονής ή όχι σε μια θέση εργασίας. Και στην εκφώνησή μας παρουσιάζονται ορισμένα ευρήματα, τα οποία κατά περίπτωση ομαδοποιήθηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Εστίαση στο εξωτερικό περιβάλλον, εστίαση στο εσωτερικό εργασιακό περιβάλλον και το οικονομικό περιβάλλον, το οποίο οικονομικό περιβάλλον έχει να κάνει με το κατά πόσο αυξάνονται ή όχι οι αιτήσεις μισθολογικές αυξήσεις. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει νόημα να τις παρουσιάσουμε όλες αυτές. Θα τις δείτε, είναι 17 ουσιαστικά στοιχεία, ευρήματα τα οποία, ξαναλέμε, έχουν ταξινομηθεί στο εξωτερικό-εσωτερικό περιβάλλον και στο οικονομικό περιβάλλον. Και εμείς μπαίνουμε σε μια λογική, πάμε να δούμε την εκφώνηση, το ερωτήμα του 2.1. Είστε διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού σε μια μεγάλη επιχείρηση που διαθέτει ικανά στελέχη, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Με βάση τα ευρήματα της προαναφερθής έρευνας και για να εξασφαλίσετε την παραμονή των στελεχών στην επιχείρηση, εντοπίστε 5. Προσέξτε εδώ πέρα, θα δούμε και το πινακάκι το οποίο βοηθάει πολύ, ας το έχουμε κάπως έτσι. Λοιπόν, να εντοπίσουμε 5 παράγοντες, εκτός από το κομμάτι το οικονομικό, το θέμα του μισθού. 5 παράγοντες, είμαστε εδώ πέρα, σε αυτήν την στήλη, που επηρεάζουν την παραμονή ή μη ικανών στελεχών στην επιχείρηση και προτείνεται για κάθε έναν παράγοντα πολιτικές ανταμοιβών και την ίδια στιγμή διοικητικές δράσεις πρακτικές. Παρουσιάστε σύντομα 2 δράσεις για κάθε παράγοντα. Και θα ξεκινήσει η όλη παρουσίαση με ένα συγκεκριμένο στοιχείο έρευνας, το οποίο στοιχείο έρευνας έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο παράγοντα που επηρεάζει την παραμονή ικανών στελεχών στην επιχείρηση. Αμέσως μετά, μια πολιτική ανταμοιβών, η οποία αναδένει με αυτόν τον παράγοντα και συγκεκριμένες διοικητικές δράσεις και πρακτικές. Και έχει ενδιαφέρον ότι στην ουσία έχει δοθεί και ένα μικρό παράδειγμα στην εκφώνηση, δηλαδή στην υπόδειξη, η οποία υπόδειξη μας λέει ότι οι ίδιες πολιτικές ανταμοιβών μπορούν να υποστηρίζουν διαφορετικούς παράγοντες, είτε είναι ομαδικές ανταμοιβές, είτε είναι τα βραβεία, θα τα δούμε όλα αυτά, είτε είναι η συμμετοχή στα κέρδη. Πολιτικές ανταμοιβών μπορούν να στηρίζουν διαφορετικούς παράγοντες, δεν πρέπει κάθε παράγοντας να έχει ξεχωριστή πολιτική ανταμοιβών. Δίνονται και κάποια link, στα οποία link μπορούμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένες διοικητικές δράσεις, πρακτικές που χρησιμοποιούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες βραβεύτηκαν στον διαγωνισμό Best Workplaces Ελλάς 2019 και δίνεται και ένα παράδειγμα που στα στοιχεία της έρευνας έχουμε το 82% των ερωτηθέντων προσδοκά αιτήσεις μισθολογικής αυξήσης προκειμένου να μείνει, οπότε έχουμε να κάνουμε με έναν συγκεκριμένο παράγοντα οικονομικός μισθολογικό. Πάμε και δέρουμε πολιτικές ανταμοιβών, οι οποίες μπορούν να στηρίξουν το συγκεκριμένο παράγοντα, ομαδικές ανταμοιβές, είτε και βραβεία. Και πάμε σε διοικητικές δράσεις ή πρακτικές συγκεκριμένες, αυξήσεις μισθών σε αιτήσια βάση, κάτι που έχει κάνει η εταιρεία DHL το 2019, προγράμματα bonus, κάτι το οποίο έχει κάνει πάλι η εταιρεία DHL το 2019. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα το κτίσουμε. Και 2-2 αναφέρεται και αναπτύξτε σύντομα 5 προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος ανταμοιβών για τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια επιχείρηση. Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε ότι οι αμοιβές μπορούν να διαχωριστούν σε 4 βασικές κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα σε ατομικές αμοιβές, σε ομαδικές αμοιβές, σε αμοιβές σε επίπεδο επιχείρησης,
Έτσι ουσιαστικά το έχει το βιβλίο μας και τις πρόσθετες παροχές, στις οποίες πρόσθετες παροχές υπάρχουν στην ουσία τα λεγόμενα benefits. Λοιπόν, τώρα, αν ανοίξουμε το βιβλίο, θα δούμε ότι οι ατομικές αμοιβές έχουν διάφορες υποεννότητες. Έχουν την αμοιβή με βάση τον χρόνο, αμοιβή με βάση την απόδοση. Πάμε μετά σε βραβεία, πάμε μετά σε επίδομα παραγωγικότητας, προμήθεια, αμοιβή κατά αξία, αμοιβή σε ανάθεση έργου. Προσέξτε όλα αυτά είναι ατομικές αμοιβές. Αμοιβή για προτάσεις βελτιώσεων. Οπότε εμείς καλύτερα να ψάξουμε την υποκατηγορία των ατομικών αμοιβών. Μετά έχουμε τις ομαδικές αμοιβές, αμοιβή ομάδας, αυτοκατευθυνόμενες ομάδες εργασίας, αμοιβές σε επίπεδο επιχείρησης, το σύστημα συμμετοχής στα ωφέλη, το σχέδιο σκάνδλων, σχέδια διάθεσης μετοχών και ολοκληρώνουμε με τις πρόσθετες παροχές. Όπως στις πρόσθετες παροχές έχουμε πάρα πολλά bullets, τα οποία παρουσιάζουν συγκεκριμένες πρόσθετες παροχές. Λοιπόν, κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες, λέμε εδώ πέρα, αμοιβών, έχει διαφορετικές μορφές. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που θα δούμε στην στήλη πολιτική ανταμοιβών. Στον παρακάτω πίνακα, οι πληροφορίες στη στήλη διοικητικές δράσεις πρακτικές έχουν αντιληφθεί από ένα συγκεκριμένο link που έχει να κάνει, ξαναλέμε, με τον διαγωνισμό Great Place to Work, ή διαφορετικά Best Workplaces, η διαλογική, όπου κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις βραβεύονται και παρουσιάζεται, θα λέγαμε, παρουσιάζονται οι πολιτικές που χρησιμοποιούν στο κομμάτι κυρίως των αμοιβών και όχι μόνο, οι οποίες βοηθάνε έτσι ώστε να λειτουργεί πολύ καλά το ανθρώπινο δυναμικό, να εργάζεται αποτελεσματικά κτλ. Κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ενδεικτικά πώς έχουμε κτίσει το συγκεκριμένο πινακάκι. Λοιπόν, ένα πρώτο στοιχείο έρευνας που έχουμε κρατήσει και χρησιμοποιούμε λέει: το 55% των ερωτηθέντων έχει αποχωρήσει ή σκέφτεται να αποχωρήσει επειδή πιστεύει ότι ο εργοδότης του δεν προσλαμβάνει ή δεν διατηρεί, περισσότερο αυτό κρατάμε, ή δεν διατηρεί στην εργασία τους άτομα υψηλής απόδοσης. Ναι, για να μπορέσει ένα άτομο υψηλής απόδοσης να παραμείνει στον εργασιακό του χώρο, εκτός των άλλων, χρειάζεται αμοιβή προς παρότρινση. Χρειάζεται δηλαδή η αμοιβή του να συνδέεται με την απόδοση. Προσέξτε, έχουμε κάνει μια μικρή γέφυρα εδώ πέρα, γιατί ουσιαστικά το θέμα της υψηλής απόδοσης έχει υπογραμμιστεί από τους καθηγητές του ΕΑΠ, οπότε υψηλή απόδοση. Άρα θέλω να κρατήσω άτομα υψηλής απόδοσης, εκτός των άλλων θα πρέπει να παροτρύνω αυτά τα άτομα στο να μείνουν μέσω των αμοιβών. Και πώς γίνεται αυτό? Συνδέοντας την αμοιβή με την απόδοση. Οπότε πλέον μιλάμε για πολιτικές ανταμοιβών, οι οποίες μπορούν πάνω σχάρι να στηρίζονται είτε στα βραβεία, είτε στις αμοιβές για προτάσεις βελτιώσεων. Κάποιος δηλαδή, θα δούμε και στις διοικητικές δράσεις πρακτικές, ο οποίος προτείνει πράγματα, βοηθάει την επιχείρηση να γίνει καλύτερη, καλύτερη πρέπει να αμοιβθεί. Το ίδιο ενδεχομένως θα πρέπει να επιβραβευτεί κάποιος ο οποίος κάνει καλή δουλειά, προσπαθεί, κάποιος που είναι πολλά χρόνια ενδεχομένως στον εργασιακό χώρο και πρέπει να του δώσω να καταλάβει ότι όλη η προσπάθεια που είδες όλα αυτά τα χρόνια ανταμείβεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε συγκεκριμένες διοικητικές δράσεις πρακτικές, επιβράβευση καλής δουλειάς και της προσπάθειας, όπως κάνει η Rokas Renewables, μια εταιρεία εδώ πέρα, μέσω ενός προγράμματος Travel Vouchers. Δίνει Travel Vouchers, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως θέλουν οι εργαζόμενοι. Επιβράβευση προσπαθειών εργαζομένων που μέσα από πρωτοβουλίες τους έφεραν πρόσθετη αξία στην εταιρεία. Kafka's εταιρεία. Και η δράση εδώ πέρα λέγεται Extra Mile Champion. Το 2019. Οπότε ναι, δείτε εδώ πέρα, παροτρύνω κάποιον να προσπαθεί, να συνεχίσει να προσπαθεί και ενδεχομένως το παροτρύνω να μείνει μέσα από τη συγκεκριμένη διοικητική δράση που τον ανταμείβει. Άρα συνδέω αμοιβή με απόδοση. Άρα στην ουσία είμαι ένας εργοδότης ο οποίος κάνω εκείνες ενέργειες που χρειάζονται ώστε να διατηρήσω στην εργασία μου άτομα υψηλής απόδοσης. Λοιπόν, πώς μέσω της αμοιβής προς παρότρινση. Πάμε να δούμε ένα άλλο στοιχείο. Η πλειοψηφία, πάνω από το 50% των ερωτηθέντων, συνέδεσε τις προοπτικές εξέλιξης με την διαρκή εκπαίδευση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Άρα, ο παράγοντας εδώ πέρα είναι οι προοπτικές εξέλιξεις. Ναι, ένας εργαζόμενος, αν εκπαιδεύεται, μπορεί να νιώσει ότι έχει μεγαλύτερες προοπτικές εξέλιξης και τότε ενδεχομένως μπαίνουμε σε μια λογική να σκεφτούμε ότι θα μείνει, γιατί βλέπει ότι εμείς σαν εταιρεία τον βοηθάμε έτσι ώστε να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί σαν εργαζόμενος, είτε εντός επιχείρησης, ενδεχομένως σε ένα δεύτερο, τρίτο επίπεδο, σε μια δεύτερη, τρίτη φάση και εκτός επιχείρησης. Άρα μένω στην επιχείρηση γιατί η επιχείρηση με εκπαιδεύει. Άρα ουσιαστικά μένω στην επιχείρηση γιατί ίσως η ίδια επιχείρηση έχει στο νου της να με χρησιμοποιήσει μεσαγωγικά στο μέλλον σε μια καλύτερη θέση, σε μια θέση ενδεχομένως με περισσότερες προοπτικές.
Λοιπόν, με περισσότερες αρμοδιότητες και ενδεχομένως μια πιο challenging, που λένε, θέση εργασίας, με περισσότερες προκλήσεις. Άρα, πρόσθετες παροχές, εκπαιδευτικές παροχές και βραβεία, τα οποία βραβεία μπορούν να σχετίζονται με την απόκτηση προσόντων από διαρκή επιμόρφωση. Βρήκαμε δύο διοικητικές δράσεις πρακτικές, δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος MBA με δωρεάν παρακολούθηση, αυτό το κάνει η Ε.Net, χρηματοδότηση προγραμμάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών, η ABBV, εδώ πέρα το 2019. Θα βρείτε πάρα πολλές διοικητικές δράσεις πρακτικές που κάνουν επιχειρήσεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο εδώ πέρα στοιχείο της έρευνας που έχει ενδιαφέρον. Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί τις καλές συναδελφικές σχέσεις σημαντικό λόγο παραμονής. Άρα, πάμε πλέον σε ένα ζήτημα εργασιακού κλίματος και θεωρούμε ότι οι πολιτικές ανταμοιβών, οι οποίες σχετίζονται με τις πρόσθετες παροχές στο κομμάτι της ψυχαγωγίας, αλλά και οι ομαδικές αμοιβές, προσέξτε, οι οποίες εμέσως στηρίζονται, γιατί δεν είναι ακριβώς αμοιβή αυτή. Το λέει το βιβλίο μας ότι αυτοκατευθυνόμενες ομάδες εργασίας είναι όταν δίνω τη δυνατότητα σε κάποιους εργαζόμενους να αναλάβουν κάποια project και να τα φέρουν εις πέρα μόνοι τους. Οπότε ουσιαστικά τους αμείβω έμεσα στο κομμάτι της πρωτοβουλίας και σε ένα δεύτερο βαθμό σίγουρα. Κάποια ομάδα που θα τα καταφέρει, από τη στιγμή που τα έχει καταφέρει εξ ολοκλήρου μόνη της, με πλήρη θα λέγαμε χώρες αρμοδιοτήτων, σίγουρα θα αμοιφθεί. Λοιπόν, οι αυτοκατευθυνόμενες ομάδες εργασίας, έτσι όπως παρουσιάζονται στον τόμο μας, πρόκειται για ομάδες με μικρό αριθμό εργαζομένων, οι οποίες αναλαμβάνουν αυτόνομα και συνεπώς χωρίς επίβλεψη. Οπότε, ό,τι καλό προκύψει είναι πιστώνεται, θα λέγαμε, σε αυτά τα άτομα, την εκτέλεση μιας σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένης εργασίας στην επιχείρηση. Λοιπόν, βασική ιδέα είναι να παρακινηθούν οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στους ίδιους και στην εργασία τους. Άρα, δείτε εδώ πέρα. Είναι στο κομμάτι της αμοιβής. Δεν φαίνεται κάποια ξεκάθαρη αμοιβή, αλλά μπορούμε να το καταλάβουμε σε δεύτερο βαθμό ότι μπορεί να προκύψει μια αμοιβή ομαδικού περιεχομένου, ομαδική αμοιβή σε αυτές τις ομάδες. Σίγουρα όμως βοηθάει όλη αυτή η διαδικασία εδώ πέρα στο να βελτιωθεί το εργασιακό κλίμα. Με το Μάσλου, κοινωνικό στοιχείο, τα άτομα είναι κοινωνικά όντα, έχουν την ανάγκη να ικανοποιήσουν το κομμάτι της κοινωνικής συναναστροφής, θα λέγαμε. Άρα, ετήσια ομαδική συνάντηση εργαζομένων κάθε τμήματος, ανταλλαγή δώρων και έξοδο για διασκέδαση, Ε.Net 2019, δημιουργία διατηρηματικών ομάδων που μέσα από δικά τους κόνσεπτς και πρωτοβουλίες παρουσιάζουν τις εκάστοτε εταιρικές αξίες και εδώ πάμε σε αυτό που λέμε εδώ πέρα τις αυτοκατευθυνόμενες ομάδες εργασίας και δημιουργία εργασιακών ομάδων από διάφορα τμήματα που συγκεντρώνει και αξιολογεί τις ανάγκες που υπάρχουν στο εργασιακό χώρο και υλοποιεί δράσεις και πρακτικές έτσι ώστε να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, οι ανάγκες οι οποίες μπορούν να έχουν κάνει ενδεχομένως με κομμάτια του πότε θα υπάρχουν κάποια ρεπό, πότε θα φεύγουν οι εργαζόμενοι σε κάποιες συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένους μήνες. Έχει δημιουργηθεί μια moral team στην Beardsdorf Ελλάς, συγκεκριμένη πολυεθνική, το 2019. Άρα, κάποιες ενέργειες, οι οποίες ενέργειες βοηθάνε στο να βελτιωθεί το εργασιακό κλίμα, να δημιουργηθούν καλές συναδελφικές σχέσεις. Οπότε, δείτε εδώ πέρα πώς ουσιαστικά υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική ανταμοιβών. Προσέξτε, εδώ η ανταμοιβή είναι σε βάση μια διαδικασία να ψυχαγωγηθείς. Προσέξτε, έμεση ανταμοιβή. Σε βάζω σε ένα κλίμα να περάσει καλά, μάλλον σε βάζω σε μια διαδικασία να περάσει καλά με τους συναδέλφους σου. Ναι, το κάνω. Η ανταμοιβή σου είναι ότι θα περάσει καλά με τους συναδέλφους σου. Η ανταμοιβή σου είναι ότι θα αναπτύξεις κοινωνικές σχέσεις. Η ανταμοιβή σου είναι να πάρεις πρωτοβουλία, να βρεθείς με τους εργαζομένους και να ξεκινήσεις ένα έργο από το μηδέν, από την αρχή και να το πας μέχρι το τέλος. Οπότε υπάρχουν έρευνες που λένε ότι αν ένας εργαζόμενος νιώθει ότι ένα έργο είναι εξ ολοκλήρου δικό του από την αρχή μέχρι το τέλος, έχει μεγαλύτερη εμπλοκή, έχει μεγαλύτερη, θα λέγαμε, δέσμευση, engagement πάνω σε αυτό το έργο, αφοσιώνεται πάνω σε αυτό το έργο και τον κάνει να νιώθει καλύτερα, τον κάνει να νιώθει ότι ενδεχομένως τον στηρίζει ο προϊστάμενος, τον εμπιστεύεται, τον νιώθει ότι στην ουσία έχει μια πρόκληση, ότι έχει καταφέρει να αποδώσει, θέλει, το κάθε άτομο, κάθε εργαζόμενος να έχει την ευκαιρία να βάλει τα δυνατά του και να φέρει πέρας κάποια έργα. Και έτσι νιώθει καλύτερα στο ψυχολογικό κομμάτι. Είναι μια αμοιβή. Οι αμοιβές όλες δεν πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι χρηματικές, είναι κάποια vouchers, είναι κάποια
κάποιες δωρεπιταγές. Η αμοιβή εδώ πέρα μπορεί να δοθεί και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και ένα άλλο στοιχείο της έρευνας. Το 78% των ερωτηθέντων θεωρεί τα πακέτα προνομίων παροχών εξίσου σημαντικά με το μισθό για την παραμονή στην υφιστάμενη εργασία. Άρα εδώ πέρα ξεκάθαρα πάμε σε πακέτα παροχών προνομίων και εδώ θα μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε αγορά προϊόντων, πάνω σχάρι εδώ πέρα, με έκπτωση. Πρόσθετες παροχές, σίγουρα, αμοιβές επίπεδο επιχείρησης, σύστημα συμμετοχής στα ωφέλη και αμοιβές επίπεδο επιχείρησης, σχέδιο διάθεσης μετοχών. Όλα αυτά είναι κάποια προνόμια, είναι κάποιες παροχές. Λοιπόν, άρα, πάμε να δούμε κάποιες συγκεκριμένες διοικητικές δράσεις πρακτικές, δυνατότητα αγορών προϊόντων και υπηρεσιών με έκπτωση, Epsilonet, εταιρεία και το πρόγραμμα είναι Employee Discount Program. Εφαρμογή προγράμματος Profit Sharing, εταιρεία DHL 2019, μοιράζει τα κέρδη στους εργαζομένους. Πρόγραμμα αγοράς μετοχών, ανοιχτό σε όλους τους εργαζομένους, για Accenture το 2019. Και πάμε σε ένα τελευταίο στοιχείο της έρευνας. Το 62% των ερωτηθέντων θα προτιμούσε θέση εργασίας που δεν του αρέσει, αρκεί να είχε μεγαλύτερη ευελιξία. Η οποία ευελιξία εδώ κουμπώνει με αυτό που λέμε το work-life balance. Η οποία ευελιξία διευκολύνει την ισορροπία επαγγελματικής προσωπικής ζωής. Άρα, εδώ πέρα έχουμε τον παράγοντα ευελιξία και ισορροπημένη σχέση εργασίας προσωπικής ζωής, τα βάζουμε από κοινού. Πρόσθετες παροχές, παροχή έξτρα ημερών, άδειας με σκοπό την εξασφάλιση ενός ικανού διαστήματος απουσίας για ξεκούραση. Η ABBV το 2019, επιπλέον ημέρες γονικής άδειας, πάμε χάρη θυλασμού και φροντίδας ασθένειας εξαρτημένων μελών, η Γκρουπάμα το 2019. Νωρίτερη αποχώρηση, τις Παρασκευές και όλες τις ημέρες του Αυγούστου, γύρω στις 3 η ώρα, η Beardsgov Ελλάς το 2019. Οπότε δείτε ενδεικτικά πώς περίπου θα μπορούσατε κι εσείς να κινηθείτε στο συγκεκριμένο ερώτημα. Και πάμε στο 2-2. Το 2-2 μας έλεγε αναφέρεται και αναπτύξετε σύντομα 5 προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος ανταμοιβών για τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια επιχείρηση. Και εδώ έχουμε μια καθαρά θεωρητική ερώτηση. Όπου σημειώνεται η χρηματική αμοιβή που συνδέεται με το επίπεδο απόδοσης εργαζομένου και η οποία ονομάζεται αμοιβή προς παρότρινση. Ποια είναι η αμοιβή προς παρότρινση? Η αμοιβή που συνδέεται με το επίπεδο απόδοσης του εργαζομένου μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο παρακινητικά στον εργαζόμενο, αλλά την ίδια στιγμή να συντελέσει ώστε τα ικανά και ίσως αναντικατάστατα στελέχη να αποφασίζουν να παραμείνουν στην επιχείρηση. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα τέτοιο παροτριτικό, θα λέγαμε, σύστημα ανταμοιβών, θα πρέπει ενδεικτικά να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. Λοιπόν, απουσία περιορισμών στην απόδοση. Η εργασία θα πρέπει να δομείται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να έχει την δυνατότητα, αν το θελήσει, αν θέλει, να καταβάλει τον βαθμό προσπάθειας που επιθυμεί, έτσι ώστε να οδηγηθεί στον βαθμό απόδοση που θεωρεί επιθυμητό. Θέλει να φτάσει, δεν πρέπει να υπάρχει κάτι που να τον εμποδίζει. Να βάζει τα δυνατά του, να κάτσει και λίγο παραπάνω στη δουλειά, έτσι ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα θα μυθεί αναλόγως. Με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε παράγοντας ο οποίος θα παρεμποδίσει τον εργαζόμενο του στη δουλειά του και κατ' επέκταση τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιεί τις ικανότητές του, έτσι ώστε να επιτύχει τους όποιους στόχους του έχουν τεθεί. Η ικανότητα πληρωμής από πλευράς επιχείρησης. Σε ένα σύστημα ανταμοιβών που η αμοιβή συνδέεται με την απόδοση, θα πρέπει η επιχείρηση να έχει μεριμνήσει, έτσι ώστε να έχει την χρηματοοικονομική δυνατότητα, όταν αυτό απαιτηθεί, να αυξήσει τις αμοιβές των εργαζομένων εκείνων με εξαιρετικές αποδόσεις. Ευέλικτο πρόγραμμα ανταμοιβών, πολύ σημαντικό και αυτό. Για να υπάρχει αξιοπιστία σε ένα σύστημα ανταμοιβών προς παρότρινση, θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε να μην είναι συχνό φαινόμενο οι επιπλέον ανταμοιβές να δίνονται ανεξαιρέτως σε όλους τους εργαζομένους μιας επιχείρησης. Πολλές φορές λέμε ότι οι ομαδικές αμοιβές ή αμοιβές επίπεδο επιχείρησης καταστρατηγούν αυτήν εδώ την προϋπόθεση, γιατί όλοι παίρνουν κάτι. Και παίρνουν ίσως και ένα συγκεκριμένο ποσό σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οπότε εκεί πέρα κάποιος θα σκεφτεί, α, ωραία, το παίρνουν όλοι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το ίδιο ποσό. Και ίσως κάποιος σκεφτεί ανεξαρτήτως και απόδοσης. Κάποιος έχει δουλέψει περισσότερο, κάποιος έχει δουλέψει λιγότερο, ίσως για να έχει κέρδη μια επιχείρηση. Θα πρέπει στην ουσία οι ανταμοιβές να μην δίνονται ταυτόχρονα σε όλους. Οι επιπρόσθετες ενδεχομένως παροχές. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης που τα χρονικά διαστήματα να εντοπίζει τους πολύ καλούς, να τους δίνει κάποιες αμοιβές, ξανά αξιολόγηση, να εντοπίζει κάποιους άλλους ενδεχομένως σε άλλα χρονικά διαστήματα, να μην υπάρχει αυτό που λένε καταστρατήγηση της λογικής αυτό που παίρνω έχει σχέση με αυτό που κάνω. Γιατί αν όλοι παίρνουν το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο ανάλογα το ιεραρχικό επίπεδο,
σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε ενδεχομένως, ξαναλέμε, καταστρατηγείται η σκέψη, η λογική, αυτό που παίρνω έχει σχέση με αυτό που κάνω. Αυτή είναι η έννοια της ευελιξίας εδώ πέρα. Λοιπόν, εκπαιδευμένοι προϊστάμενοι και διευθυντές, υπεύθυνοι που θα προσδιορίζουν την απόδοση των εργαζομένων, θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καθορίζουν τα κριτήρια εκείνα της αξιολόγησης, που μπορούν πιο εύστοχα να μετρήσουν την επίδοση των εργαζομένων. Το είδαμε και στην αξιολόγηση απόδοση αυτό. Και εμπιστοσύνη στη διεύθυνση, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να θεωρούν ότι οι υποσχέσεις των υπευθύνων για επιπλέον αμοιβές σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων και μεγεθών απόδοση θα τηρηθούν στο ακέραιο. Γιατί αν υπάρχει δυσπιστία, σίγουρα δεν μπορεί να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος ανταμοιβών προς παρότρινση. Λοιπόν, κάπως έτσι, στην ουσία, θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε και το υπερώτημα 2-2. Γενικά, θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το δεύτερο θέμα της τρίτης γραφής εργασίας θεματικής ενότητας 2-11, ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.